έφυγα στο εξωτερικό να εκπαιδευτώ στη Χαϊδελβέργη, γιατί θα ερχόταν αυτό το σύστημα, για μιλάμε το 2004 με 2006, δύο χρόνια, και τελικά καταφέραμε τώρα, το 2019, να έρθει αυτό το απεικονιστικό σύστημα, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την ποιότητα υγείας στο νησί μας. Το πρώτο μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής αυτάρκειας της Κρήτης έγινε με την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Σύμβασης Δωρεάς με το Κοινοφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προμήθεια του πρώτου στην Κρήτη PET-CT και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκων στο Παγνή. Δεν είναι μόνο για την ιατρική κοινότητα, αλλά είναι για τον ασθενή τον ίδιο, τον πολίτη της Κρήτης, όπου θα μπορέσει να του δοθεί καλύτερη διάγνωση στην Κρήτη, που είναι και το μοναδικό μηχάνημα. Θα δώσει στον κρητικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια έφευγε από την Κρήτη, διότι αυτό το μηχάνημα, το απεικονιστικό σύστημα δεν υπήρχε. Έφευγε με όποιο κόστος, όχι μόνο κόστος χρημάτων, αλλά και ψυχολογίας, διότι δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον όσοι το έχουν περάσει, να πει σε έναν άνθρωπο πήγαινε Αθήνα, γιατί δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει σε ένα άγνωστο περιβάλλον, και φυσικά το κόστος που πολλοί άνθρωποι που έπρεπε να κάνουν αυτή την εξέταση δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν και απλά δεν την έκαναν. Και η νόσος τους προχωρούσε και η σταδιοποίησή τους και η θεραπεία τους με τις κλασικές μεθόδους που υπήρχαν στην Κρήτη. Το σύστημα εκτός από την ογκολογία χρησιμοποιείται και σε άλλα ιατρικά πεδία όπως η νευρολογία και η καρδιολογία. Είναι δύο μηχανήματα πολύ σημαντικά ιατρικά σε ένα. Δηλαδή είναι ο ποζιτρονιακός τομογράφος που μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία της βλάβης και ο οξονικός τομογράφος, μια εξαιρετική τεχνική που μας δείχνει ανατομικές πληροφορίες για τη βλάβη. Τι εννοούμε? Βοηθά, σε σύγκριση με τις απεικονιστικές τεχνικές που είχαμε μέχρι τώρα, πιο σωστή και ακριβή διάγνωση, πιο σωστή σταδιοποίηση της νόσου, διότι μπορεί να εκτιμήσει αν μια βλάβη είναι νεκρωμένος ιστός, αν μια βλάβη είναι κακοήθεια, αν μια βλάβη δεν είναι κακοήθεια. Μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι θεραπεία θα κάνουμε στους ασθενείς μας. Εκτός από τον εξελιγμένο τομογράφο, στο Παγνή θα εγκατασταθεί και η μονάδα παραγωγής του ραδιοφαρμάκου που χορηγείται στους ασθενείς πριν την εξέταση, το οποίο μέχρι σήμερα παράγεται σε μία και μόνο ιδιωτική επιχείρηση. Το συνολικό κόστος αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια είναι το μηχάνημα και 1,5 θα είναι και μονάδα παραγωγής του ραδιοφαρμάκου. Θα παράγουμε το φάρμακό μας και θα το χορηγούμε στον ασθενή μας. Τώρα, απόδοση κόστους. Το κόστος του ραδιοφαρμάκου, εάν το αγοράζαμε από το Λαύριο, είναι περίπου 460 ευρώ το άτομο. Το κόστος παραγωγής από το συγκεκριμένο σύστημα, το κυκλοτρόνιο, θα είναι περίπου 600 ευρώ ημερησίως για 25 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μειώνεται το κόστος, η δαπάνη για το κράτος. Το επόμενο διάστημα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα προχωρήσει στο διαγωνισμό προμήθειας του εξοπλισμού, ενώ το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής θα ενισχυθεί με το απαιτούμενο επιπλέον προσωπικό.